Μετά τον Δήμο Αμαρίου, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, κηρύχθηκαν και οι Δήμοι Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Μιλοποτάμου. Εξαίρεση αποτελεί μοναχά ο Δήμος Ανογίων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 12 εκατομμύρια ευρώ έχουν εκταμιευθεί για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ενώ στο Ρέθυμνο θα διατεθούν εκτάκτως 5 εκατομμύρια ευρώ. Εάν στοιχειοθετηθεί ότι η καταστροφή στις υποδομές της Κρήτης ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ ή στο 1% του ΑΕΠ, θα έρθει χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως το βλέπω κάθε μέρα που δημιουργούνται και νέες ζημιές, το νούμερο αυτό θα είναι περίπου μαζί με το Ρέθυμνο βέβαια. Θα είναι εκεί. Άρα θα το καταγράψουμε, γιατί δεν θα κάνουμε κάτι αν δεν είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη. Τα τεχνικά κλιμάκια της περιφέρειας και των Δήμων θα ενισχυθούν εκτάκτως από αυτά του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών λόγω της έλλειψης προσωπικού. Η επούλωση των πληγών αυτών προφανώς θα έχει μια καθυστέρηση. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά σε πολύ σύντομο χρόνο. Ειδική μέρημνα θα ληφθεί για τα ανατολικά προάστια του Ρεθύμνου που έχουν δομηθεί σε υψόμετρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με αποτέλεσμα ο συνδυασμός της τρικυμίας με τις ραγδαίες βροχοπτώσεις να έχει ως αποτέλεσμα τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Αντί να δημιουργούμε απορροή μέσω των συστημάτων οβρίων, δημιουργούμε εισρωή της θάλασσας στα δικά μας δίκτυα. Γίνεται λοιπόν ακριβώς το ανάποδο, γι' αυτό υπήρξαν και αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία ευτυχώς ήταν σύντομα. Αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί στο εξής είναι η ποιότητα στα τεχνικά έργα, μιας και όπως φαίνεται η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν συγχωρεί κανενός είδους αστοχίες. Μάλλον δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός που θα ξανασυμβεί μετά από 60 χρόνια. Άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σοβαρότητα μετά που θα περάσει αυτή η κρίση στις αυθαιρεσίες που τη δημιούργησα, στις κακοτεχνίες που τη δημιούργησα.